Έχουμε μαζί μας τον Ντίμα Φιλίπποφ. Καλησπέρα, Ντίμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είσαι? Όλα καλά, εσείς? Και εμείς καλά. Ντίμα, ήταν τόσο εύκολη νίκη όσο μας φάνηκε ή όχι τελικά? Εντάξει, σίγουρα θέλαμε τη νίκη για να περάσουμε στο Final Four. Ξέραμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι νοκάουτ, έτσι. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι δείξαμε και καλά στοιχεία, παίξαμε και καλό βόλεϊ και δεν αφήσαμε το Παναθηναϊκό να μας πιέσει και πιστεύω αυτό είναι το κλειδί στη νίκη. Mm. Ντίμα, νομίζω περισσότερο εσείς κάνατε τον Παναθηναϊκό να φαίνεται πιο αδύναμος από ό,τι πραγματικά είναι. Εντάξει, σίγουρα παίξαμε καλά. Μπορώ να πω γιατί κάναμε ένα άσχημο παιχνίδι στο Βραχάτι. Mm-hmm. Που χάσαμε και θέλουμε και να επιστρέψουμε στις νίκες και όπως είπα το κύπελλο είναι ένας στόχος μας. Και θέλουμε σίγουρα να περάσουμε στο Final Four και να διεκδικήσουμε το κύπελλο που θα γίνει στην Ιεράπετρα. Ντίμα, δίνει η ομάδα και εσύ και όλα τα παιδιά ότι στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, δηλαδή τώρα στο επόμενο διάστημα θα κριθούν τα κύπελλα και τα πρωταθλήματα, η ομάδα αρχίζει και πατάει καλά και φτάνετε σιγά σιγά στο επίπεδο που θέλετε. Δεν ξέρω αν έχετε φτάσει εκεί που θέλετε ή υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης, αλλά δείχνετε ότι είστε στο καλό δρόμο τουλάχιστον. Ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βελτίωση πάντα πρέπει να υπάρχει, γιατί άμα σταματήσει να βελτιώνεσαι θα σε προσπεράσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να βελτιώνεσαι, πρέπει να βάζουμε ακόμα καλύτερα, δεν πρέπει να σταματάμε να δουλεύουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Βελτίωση σίγουρα πιστεύω θα υπάρχει, γιατί είμαστε μια μεγάλη ομάδα, είμαστε 14 παίκτες που όλοι μου να δώσουν κάτι στην ομάδα και πιστεύω σιγά σιγά θα το δείξουμε και στα επόμενα παιχνίδια. Ραφαήλ. Ντίμα, ήταν η τρίτη φορά που κερδίζετε τον Παναθηναϊκό φέτος με 3-0. Έχετε βρει, ας το πούμε, το κουμπί του κατά κάποιο τρόπο και λογικά οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούνε, φαντάζομαι, έτσι όπως είναι βαθμολογικά και στα ημιτελικά του play-off στο πρωτάθλημα. Και ας πούμε, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Έχει ένα πολύ καλό προπονητή που είναι και στην εθνική μας ομάδα. Έχει νεαρούς παίκτες, τους δύο πιτσιρικάδες που είναι mm-hmm. τον Ανδρεόπουλο και τον Ράπτη, που πιστεύω είναι το μέλλον του βολέι. Του ελληνικού, είναι δύο μικρής ηλικία, 18-19 χρονών. Έχει ένα πολύ καλό διαγώνιο τον Γιορτάνοφ. Είναι μια πάρα πολύ καλή δεμένη ομάδα. Θέλει πάντα να έχει προσοχή όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό και δεν πάει να είναι Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί ο Παναθηναϊκός ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα, είχε παλιά παίζει πολύ καλό βόλεϊ και τώρα πιστεύω σιγά σιγά θα βγει τα βήματα του και πιστεύω θα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και στο μέλλον. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου και για αυτοί που παίξανε και αυτοί που δεν παίξανε, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά όλοι μαζί. Ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι του ΠΑΟΚ και θέλουμε να πιστέψουμε στους στόχους. Ντίμα, αύριο το μεσημέρι είναι η κλήρωση. Εσείς, ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής έχετε ήδη τσεκάρει θέση. Σήμερα θα ξέρουμε το βράδυ. Αν συμπληρώσει την τετράδο Πίγασος, Πολύχνης ή ο Φίνικας Ήρου, έχεις κάποια προτίμηση για αντίπαλο στον ημιτελικό? Όχι, δεν έχω καμία προτίμηση. Αυτές οι ομάδες που φτάσανε μέχρι το Final Four είναι δυνατές. Για να πάρεις το κύπελλο πρέπει να κερδίσεις όλους, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και δεν έχω καμία προτίμηση. Θα περιμένουμε να δούμε και όποιος και είναι, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει και το κύπελλο. Δεν έχει δηλαδή διαφορά για σένα αν είναι Ολυμπιακός στον ημιτελικό ή στον τελικό? Όχι, καμία διαφορά για μένα, όχι. Ντίμα, mm-hmm. νιώθεις ότι ενδεχομένως η ομάδα φορμάρεται στο κατάλληλο κομμάτι της σεζόν πλέον? Ναι, εκεί δεν πρέπει, εκεί δεν κρίνονται όλα, στο τέλος. Ναι. Στο τέλος κρίνονται όλα, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη και αυτό δείχνει και το παιχνίδι που παίξαμε τον Παναθηναϊκό, ότι σιγά σιγά βρίσκουμε τα πατήματά μας και στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε όλοι μας, έτσι. Όταν με το καλό φτάσει το Final Four, Ντίμα, και επειδή είσαι αθλητής μεγάλων, έχεις πολλές παραστάσεις, μεγάλους αγώνες στην καριέρα σου, τι κάνει την ομάδα που θα πάρει το κύπελο να ξεχωρίσει? Τι είναι αυτό, σε ένα Final Four που σε λίγες ώρες ουσιαστικά κρίνονται ένας στόχος, τι χρειάζεται σε ένα Final Four μια ομάδα, πέρα από την ποιότητα και την ικανότητα των παικτών της? Εντάξει, εγώ θέλω την κατάλληλη προετοιμασία, έτσι, αυτά τα παιχνίδια, γιατί όχι μόνο αγωνιστικά και ψυχολογικά. Και ψυχολογικά, ναι. Ναι, ψυχολογικά η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο και στο άθλημά μας είναι το μόνο σίγουρο ότι είναι από και πάνω και από αγωνιστικά. Γιατί η ομάδα που θέλει περισσότερο το κύπελλο πιστεύω
πιστεύω θα το πάρει έτσι, γιατί εντάξει μην κρυβόμαστε ότι πιστεύω εμείς και ο Ολυμπιακός είμαστε ένα βήμα λίγο κλίμα πιο πέρα από τις άλλες ομάδες. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτός θα είναι και ο τελικός, έτσι. Από εκεί πέρα έχουμε φτιάξει μια ομάδα που προαγωνιστεί και ο στόχος που θα πει είναι και το Κύπρο και το Πρωτάθλημα. Ραφαήλ. Ντίμα, χθες ο coach είπε ότι ο Πάκου είναι ακόμη σε μια διαδικασία που και εκείνος μαθαίνει από εσάς και εσείς από εκείνον. Ισχύει και για σένα αυτό σαν πασαδόρος που συνεργάζεσαι τον τελευταίο καιρό με δύο νέους παίκτες και με τον Κλαπά και με τον Μοκουτούδια? Τα παιδιά είναι φοβερά, έτσι. Είναι και φοβεροί παίκτες και χαρακτήρες και είναι πάρα πολύ εύκολο να παίζεις μαζί τους. Είναι το ευχαριστιέσαι, πιστεύω αυτό το δείχνουμε και μέσα στο γήπεδο, ότι φαινόμαστε σαν μια μικρή παρέα, έτσι μπορώ να πω. Μεγάλη παρέα, μικρή, όπως θέλετε. Ότι το ευχαριστιόμαστε και πιστεύω αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και στο παιχνίδι μας, γιατί όταν το ευχαριστιέσαι πηγαίνει και καλύτερα για το παιχνίδι και στα αγωνιστικά κομμάτια. Και με τα παιδιά πιστεύω ότι έχουν βρεθεί ήδη και όλα είναι καλά. Εγώ, Ραφαήλ, δεν έχω κάτι να ρωτήσω τον Τίμα. Αν έχεις κάποια τελευταία ερώτηση εσύ. Όχι, ακολουθεί το μάτς με τον Φίνικα Σύρου. Νομίζω και αυτό σημαντικό για να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα για να κλειδώσει στην ουσία και τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Καλή ομάδα ο Φίνικας, αναμφισβήτητα. Η πρώτη σου σκέψη, Δήμα, για το παιχνίδι αυτό με τον Φίνικα στο Παλατάκι. Είναι μια καλή ομάδα, έτσι, σίγουρα είναι μια καλή ομάδα. Χάσαμε και με αυτούς 3-2 στη Σύρο, ναι. Άμα θυμάμαι καλά. Θα το δούμε, θα δούμε βίντεο σήμερα το απόγευμα, αύριο και θέλει προσοχή, δεν είναι μόνο σίγουρο. Θέλει προσοχή, αλλά θέλουμε να πιστέψουμε και εμείς στις νίκες για να συνεχίσουμε και στο πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία και στο μάτς αυτό. Να είστε όλα τα παιδιά γερά και με καθαρό μυαλό όταν έρθουν τα παιχνίδια του Final Four. Και με υγεία βασικά, όλοι. Και κάθε επιτυχία από εδώ και στο εξής στη χρονιά, γιατί όπως είπαμε, τώρα είναι που ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις πολύ καλές ομάδες, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Τίμα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.